Το Σωματείο Εργαζομένων σε Εμπορικές Επιχειρήσεις και Υπηρεσίες στα καταστήματα και ΑΕ Νομών Αρκαδίας, το Σωματείο Εργαζομένων στην Ενέργεια Νομών Πελοποννήσου, το Παναρκαδικό Συνδικάτο Τεχνεργατών Οικοδόμων, καθώς και οι συντοξιχικές οργανώσεις της Αρκαδίας, μετά από την μεγάλη πανελλαδική απεργία στις 28 Φλεβάρι, αμέσως μετά αποφασίσαμε και τη συνέχιση με κλιμάκωση και της απεργίας και συμμετοχή στην απεργία στις 17 Απρίλη. Απεργία και απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 17 Απριλίου και ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 το πρωί στην πλατεία Πετρινού στην Αρκαδική Πρωτεύουσα. Κάλεσμα ώστε να συμμετάσχουν όλοι οι φορείς αλλά και ο κόσμος στην απεργία της 17ης Απριλίου απίφθινε το μέλος του Σωματείου Εργαζομένων στις Εμπορικές Επιχειρήσεις και Υπηρεσίες, τα καταστήματα και ΑΕ Νομού Αρκαδίας, κυρία Παναγιώτα Πανούση. Στις 17 Απρίλη δίνουμε συνέχεια στην απεργία της 28 Φλεβάρι, μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών. Απεργούμε με ορμή, πείσμα και απαιτητικότητα απέναντι στα κέρδη τους, προτάσουμε τη ζωή μας. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη. Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, οι συνταξιούχοι, οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι, οι φοιτητές και οι βιοπαλαιστές αγρότες, βιώνουμε καθημερινά ένα γολγοθά. Οι μισθοί εξανεμίζονται το πρώτο δεκαήμερο του μήνα, η ακρίβεια έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, τα σπίτια μας κινδυνεύουν από τα κοράκια των φαντς, η υγεία έχει γίνει ένα πανάκριβο εμπόρευμα, αφού πέρα από τα απογευματινά ραντεβού πλέον επιπληρωμή γίνονται απογευματινά χειρουργία. Τα νοσοκομεία καταραίουν από την έλλειψη προσωπικού και το βιώνουμε και στο Παναρκαδικό νοσοκομείο εδώ. Έλλειψη εξοπλισμού και από την πενιχρή κρατική χρηματοδότηση. Επίσης βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη για τη μόρφωση και τώρα και με την ίδρυση, για τη μόρφωση των παιδιών μας και με την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστήμιων επιπλέον που έφερε η κυβέρνηση πρόσφατα. Και μαζί με όλα αυτά λέμε ότι πρέπει να αναδείξουμε τις ευθύνες που έχει και η σημερινή και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις που στο επίκεντρο της πολιτικής τους έχουν το κέρδος των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και έτσι σχεδιάζουν. Είναι ενδεικτικό άλλωστε ότι εμείς πληρώνουμε το 95% των φόρων και οι βιομήχανοι, οι εφοφλιστές και οι τραπεζίτες μόλις το 5%. Η κοροϊδία της κυβέρνησης για την αύξηση του κατώτατου μισθού δεν βρίσκει έδαφος. Και δεν μπορεί να μας κοροϊδεύει. Δεν μπορεί να θεωρούνται αύξηση τα ψίχουλα που δίνουν τη στιγμή που τα ενίκια, η τιμή του ρεύματος, η τιμή της βενζίνης έχουν διπλασιαστεί. Μόνο από την πραγματική επαναφορά των τριετιών και όχι της κλοπής της δωδεκαετίας που κάνουν, χωρίς να υπολογίζονται άλλες αυξήσεις, οι εργαζόμενοι έπρεπε να πάρουν τα πολλαπλάσια κάθε μήνα. Βγαίνουμε μπροστά για τις δικές μας ανάγκες, για την προστασία του εισοδήματός μας. Ξεπερνάμε τις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες της ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ, καθώς και εδώ του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας, που με τη στάση τους υπονομεύουν στην ουσία την απεργία και την επιτυχία της. Δεν έχουν κουνήσει το δαχτυλάκι τους μέχρι σήμερα για την επιτυχία αυτής της απεργίας. Αντιθέτως, στη μάχη για την επιτυχία αυτής της πανεργατικής απεργίας της Τετάρτης 17 Απρίλη έχουν μπει πανελλαδικά σωματεία, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα που δίνουν όλες τους τις δυνάμεις αξιοποιώντας κάθε ώρα για να μετρηθούν πολλές χιλιάδες απεργοί σε όλους τους κλάδους και τις συγκεντρώσεις που οργανώνονται σε όλη τη χώρα. Και καταλαβαίνετε ότι θέλει και κόπο και οργάνωση όλη αυτή η διαδικασία. Τα κέρδη τους ή οι ζημιές, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας είναι το σύνθημα που έχει προκύψει και ειδικά μετά το έγκλημα των Τεμπών και ακολουθεί και όλη μας την πορεία από εδώ και πέρα. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα να κάνουν το βήμα να απεργήσουν στην πανελλαδική πανεργατική απεργία της 17 Απριλίου, να οργανωθούν και να εμπιστευτούν τα σωματεία τους. Καλούμε τα πρωτοβάθμια σωματεία του δημόσιου τομέα, μιας και η ΑΔΕΔΗ αυτή τη φορά δεν έχει προκηρύξει απεργία. Να στηρίξουν την απεργία, παίρνοντας αποφάσεις και αυτά για απεργία ή για 3 ώρες στάσης εργασίας την ώρα της συγκέντρωσης. Να γυρίσουμε την πλάτη σε δυνάμεις που στόχο έχουν τον διαχωρισμό και τη διάσπαση των εργαζόμενων. Να συμμετάσχουμε μαζικά στην απεργία και την απεργιακή συγκέντρωση στην Τρίπολη των σωματείων που θα γίνει στις 17 Απρίλη στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Πετρινού. Διεκδικούμε
κατάργηση των αντεργατικών νόμων και επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων στα συνδικάτα, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, ρήτρα αναπροσαρμογής των μισθών που να καλύπτει τις συνεχώς αυξανόμενες τιμές στα προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης, καθολική επαναφορά των τριετιών ενσωματώνοντας την περίοδο 2012-2023, επαναφορά της αρχής της ευνοϊκότερης σύμβασης της μετενέργειας και ούτω καθεξής, επίδομα ανεργίας στο 80% του κατώτερου μισθού για όλους τους ανέργους, σταθερή δουλειά με δικαιώματα 7 ώρο πενθήμερο 35 ώρο στις σύγχρονες ανάγκες δηλαδή να καλύπτονται, καμιά ανοχή στα ωράρια εξόντωσης των εργαζόμενων, στις ελαστικές μορφές απασχόλησης και στις απλήρωτες υπερορίες. Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία για όλους, πλήρη στελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων με μόνιμο προσωπικό, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης. Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους, όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την παιδεία. Καμιά συμμετοχή της χώρας μας στους άδικους πολέμους, να γυρίσει πίσω η φρεγάτα Ίδρα. Προστασία της λαϊκής στέγης και της μικρής επαγγελματικής στέγης από τους πληστηριασμούς. Να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί για εγκατάσταση τεράστιων εγκαταστάσεων ανεμογεννητριών και φωταβολταϊκών, καθώς και μπαταριών λιθίου στην Αρκαδία γενικώς και τώρα το άμεσο που είναι, έχει ανοίξει η συζήτηση για το Μέναλο. Έχουν υπερκαλυφθεί οι ενεργειακές ανάγκες της χώρας μας, δεν υπάρχει καμία ανάγκη για καινούργια εγκατάσταση τέτοιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όχι στην εγκατάσταση μονάδων βιοαερίου για παραγωγή ρεύματος στην Αρκαδία. Ρεύμα φτηνό για το λαό, με κατάργηση των έμεσων φόρων, ΦΠΑ, ειδικό φόρος κατανάλωσης και πλαφών στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων. Να μην κλείσουν οι λιγνητικές μονάδες και τα λιγνητορυχεία στη Μεγαλόπολη. Δημιουργία ενιαίου, αποκλειστικά δημόσιου φορέα ενέργειας που θα αξιοποιεί όλες τις εγχώριες πηγές ενέργειας για τις ανάγκες του λαού. Δηλαδή για ενέργεια κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Με όλο αυτό το πλαίσιο, καλούμε τους εργαζόμενους της Αρκαδίας να συμμετάσχουν στην απεργία, να απεργήσουν στις 17 Απρίλη και να δώσουν το παρόν οργανωμένα και μαζικά στην απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία Πετρινού στις 4η 17 Απριλίου, 10.30 το πρωί.